Να πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα μας συστήσει καταρχήν τους καλεσμένους της. Ξέρουμε τα γεγονότα, θα μας πούν από την πλευρά τους, οι δύο πλευρές, τι ακριβώς έγινε. Σύστησέ μας τους καλεσμένους σου, Αλεξάνδρα. Η Ιουλία Βαφιάδου είναι μαθήτρια εδώ στο ΕΠΑΛ. Έχουμε και τον Τάσο Παπαδόπουλο. Είναι μέλος του 15μελούς. Είναι μέλος του. Ναι, βεβαίως. Και γι' αυτό την έχουμε. Είναι μέλος του 15μελούς. Και γι' αυτό την έχουμε επιλέξει να είναι μαζί μας και εκείνη. Με τη συνένεση βέβαια τη δική της. Θέλω να ξεκινήσουμε τη μαθήτρια. Αυτό που θέλω να σας πω, Γιώργο, για να ξεκινήσουμε την μαθήτρια, τι ακριβώς έγινε. Είχαμε μικρή ένταση. Μάλιστα. Α, και θα μας πεις μετά τι έγινε. Ναι, ναι. Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Μια ομάδα μαθητών μέσα από το σχολείο, χθες το πρωί, με εξωσχολικούς, από όσο ξέρουμε και έχουμε δει άλλους ανθρώπους, επιτέθηκαν στους φοιτητές, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν μια διαμαρτυρία, διότι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήρθαν να μοιράσουν κάποια φυλάδια των φοιτητικών συλλόγων, οι μαθητές τους ξαναεπιτέθηκαν. Αυτή η εξωσχολική που μας λέτε ήταν μέσα στο σχολικό κτίριο μαζί με την ομάδα των φοιτητών, των μαθητών. Ναι, από όσο ξέρουμε, ναι. Δηλαδή κάποιοι εξωσχολικοί μπήκαν μέσα, βρήκαν και μια ομάδα 10-15 μαθητών, οι οποίοι βγήκαν έξω, φόραγαν κουκούλες και όπως περιγράφεται στο ρεπορτάζ αυτοί. Ναι, ναι, ήταν κουκλοφορεμένοι, με κράνη, με ξύλα και είναι γενικώς ένα κατακριτέο από το σχολείο μας συμβάν, το οποίο συμβαίνει διότι δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το σχολείο, με τη μάθηση, με την εκπαίδευση και με όλα αυτά το οποίο πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτό το κτίριο. Είναι κάποια γεγονότα που πρέπει να μένουν εκτός. Είναι ακριβώς, μένεις με πολύ μεγάλη οριμότητα στο θέμα, γιατί λες ότι η σχολική κοινότητα δεν έχει σχέση με το μεμονωμένο αυτό γεγονός. Μας κάνει εντύπωση βέβαια αυτό που είπες, ότι δεν ήταν μόνο η ομάδα των 10-15 μαθητών, αλλά ήταν και κάποιοι εξωσχολικοί που μπήκαν μέσα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι η Χρυσή Αυγή, η νεολαία Χρυσή Αυγή της Θεσσαλονίκης, χαιρέτησε το γεγονός αυτό, πήρε θέση και χαιρέτησε το γεγονός αυτό με ανακοίνωσή της. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Πρέπει να είναι ένας από τους φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν άκουσα την ερώτηση. Φωνάζουν, ήδη έχουμε ένταση, Γιώργο. Αυτό πρέπει να σου πω είναι ότι από εδώ που τους μαθητές, να το πούμε και αυτό, επειδή ήδη όπως βλέπεις υπάρχει συγκεντρωμένο πλήθος, υπάρχουν. Λίγο, Γιώργο, σε παρακαλώ, δείξε. Υπάρχουν αντιδράσεις γιατί βγαίνουν μαθητές μέσα από το σχολείο και λένε ότι αυτό που τους ενοχλεί περισσότερο είναι που τους αποκαλούν φασίστες. Γι' αυτό και αντιδρούν, γι' αυτό έχουμε και μικροεντάσεις σήμερα εδώ από την πλευρά των μαθητών. Ωστόσο, να πάμε σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και να μου πείτε. Που προφανώς, Αλεξάνδρα, προφανώς δεν θα είναι από αυτούς οι οποίοι έκαναν την επίθεση, αλλά από τα παιδιά τα οποία δεν θα θέλουν να στιγματιστούν. Έτσι δεν είναι η Ιουλία. Να στιγματιστεί το σχολείο τους. Να στιγματιστεί. Είναι. Έτσι δεν είναι η Ιουλία μου. Έτσι είναι, ναι. Εννοείται πως δεν θέλουμε να σχηματιστεί το σχολείο μας, γιατί μια μερίδα ανθρώπων δεν μπορεί να δώσει τίτλο σε ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο έχει μια αλφα ιστορία από πίσω του και αγωνίζεται και σε τόσα παιδιά. Για να ακούσουμε τώρα και τον φοιτητή. Για να ακούσουμε. Γιατί είχαμε και τραυματίες, μιλήσατε μαζί τους, ήταν σε επαφή με φοιτητές που δέχτηκαν επίθεση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακριβώς οι φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται, όπως βλέπετε και σήμερα, έξω από το σχολείο όπου συνέβησαν χθες τα αποτρόπαια γεγονότα. Όπως υπόθηκε και από τη μαθήτρια, αυτά τα γεγονότα χθες που εκτυλίχθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο μαθητικό κίνημα, δεν έχουν καμία σχέση με τα μαθητικά συμβούλια, τις διεκδικήσεις τους, πόσο μάλλον σε αυτό το σχολείο που είχε συνδέσει τέλος πάντων το όνομά του πέρσι με μεγάλους αγώνες, διεκδικώντας μόρφωση και υγεία σε όλους τους μαθητές. Χθες λοιπόν φοιτητικοί σύλλογοι που βρίσκονταν στο χώρο βρέθηκαν επίθεση από ακροδεξιές εθνικιστικές οργανώσεις, από εξωσχολικούς που προσπάθησαν με βίαιο τρόπο να αποθήσουν τους φοιτητές, να σπείρουν το φόβο και τον τρόμο. Εμείς τους απαντάμε και έξω από αυτό το σχολείο και σήμερα πολύ πιο δυναμικά ότι θα προχωρήσουμε σήμερα σε μεγάλο συλλαλητήριο φοιτητών, μαθητών, εργαζόμενων 6.30 η ώρα στην πλατεία Τερψιθέση Σταυρού. Παράλληλα 8 η ώρα την ίδια ώρα, Γιώργο, τώρα που μιλάμε, να πούμε ότι υπάρχουν και έχουν οργανώσει και συγκέντρωση στην πλατεία Ευόσμου. Αυτός θα βάλει το χέρι του. Έτσι. Μάλιστα. Πάντως, εκείνο το οποίο θα λέγαμε. Εκείνο το οποίο θα λέγαμε εμείς εν κατακλείδη είναι θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ηρεμία του σχολείου. Δηλαδή, για να μην γίνει ένα πεδίο αντιπαράθεσης με συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις, και πιστεύω αντιλαμβάνεστε με ποιο πνεύμα το λέμε. Απαράδεκτη η ενέργεια αυτή χτες της μικρής ομάδας των μαθητών και των εξωσχολικών, αλλά από την άλλη πλευρά, η Ιουλία μου, θα πρέπει να επανέλθετε και στη σχολική ηρεμία, έτσι δεν είναι?
Ναι, εννοείται πως θα πρέπει να επανέλθουν στη σχολική δομή, διότι δύο χρόνια τώρα, έως και τρία, έχουμε χάσει ήδη αρκετά μαθήματα. Πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει λύκειο, έχουν έρθει κατευθείαν από το γυμνάσιο. Διεκδικούμε τόσο καιρό υγεία, εκπαίδευση, σχολεία που δεν μας κοιτάνε στη τσέπη. Και πάνω που πάμε να ανοίξουμε και να επανέλθουμε στη ροή μας, γίνονται αυτά τα περιστατικά τα οποία μας φέρνουν σε μεγάλη θλίψη. Ελπίζουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα, να σας ευχαριστήσουμε.